Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα, το ιδανικό χριστιανικό ζευγάρι και προστάτες των συζύγων, δηλαδή των ζευγαριών. Να ποιους πρέπει τα ζευγάρια να μιμούνται, αγαπητοί μου αδελφοί, να ποιοι είναι οι προστάτες τους. Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα ήταν δύο άνθρωποι που ήταν ερωτευμένοι μεταξύ τους, όμως συγχρόνως είχαν και ένα κοινό έρωτα για ένα άλλο πρόσωπο, όχι ανθρώπινο αλλά θεανθρώπινο, τον Ιησού Χριστό. Και αυτός ο έρωτας για τον Χριστό αναζωογονούσε και τον μεταξύ τους έρωτα. Στις 13 Φεβρουαρίου, μια μέρα πριν από την ξενόφερτη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία τους δικούς της Αγίου, τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, που θεωρούνται η Ορθόδοξη απάντηση στη δυτική προέλευση σε εορτή του Βαλεντίνου, γνωστή και ως εορτή των ερωτευμένων. Αν και δεν υφίστανται στοιχεία για το πρόσωπο του Αγίου Βαλεντίνου και ακόμα αν και η Καθολική Εκκλησία δεν συμπεριλαμβάνει τη γιορτή στο επίσημο εορτολόγιο της, η συμβολικότητα της 14ης Φεβρουαρίου για ερωτευμένους διεθνώς είναι δυστυχώς αναμφισβήτητη. Με απλά λόγια, εορτάζεται ένας ανύπαρκτος Άγιος καθαρά για εμπορικούς και μόνον λόγους. Οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκυλα, οι προστάτες του χριστιανικού ζευγαριού, είναι πραγματικά πρόσωπα και όχι ανύπαρκτα. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα ήταν ένα αγαπημένο χριστιανικό ζευγάρι που μαρτύρησαν την εποχή του Νέρονα. Οι Άγιοι αυτοί κατάγονταν από τον Πόντο. Όταν εκδιώχθηκαν από τη Ρώμη όλοι οι Ιουδαίοι, λόγω των αναταραχών που γινόντουσαν μεταξύ τους στις συναγωγές για τον Ιησού, ο Ακύλας που ήταν σκηνοποιός στο επάγγελμα και η γυναίκα του Πρίσκυλα αγανάκτησαν και αυτοί και θέλησαν να φύγουν για την Κόρινθο. Στην Κόρινθο του συναντάει ο Απόστολος Παύλος, όπως αναφέρεται στις πράξεις του. Αναχώρησε ο Παύλος από την Αθήνα και ήρθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε έναν Ιουδαίο από τον Πόντο που τον έλεγαν Ακύλα. Αυτός είχε έρθει πρόσφατα από την Ιταλία μαζί με τη γυναίκα του την Πρίσκυλα, επειδή ο Κλάβδιος είχε διατάξει να φύγουν όλοι οι Ιουδαίοι από τη Ρώμη. Ο Παύλος ήρθε σε αυτούς και επειδή είχαν την ίδια τέχνη, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Η τέχνη τους ήταν να φτιάχνουν σκηνές. Κάθε Σάββατο συζητούσε στην συναγωγή και προσπαθούσε να πείσει Ιουδαίους και Έλληνες. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την Κόρινθο για να διδάξει την Ορθόδοξη πίστη, το ζεύγος του προσέφερε θερμή φιλοξενία καθώς είχε εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο τους άγγιξε ο φλογερός λόγος του Αποστόλου, ώστε αφού κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν από αυτόν, αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν στις περιοδίες του ως βοηθή του. Ο Απόστολος Παύλος έμεινε μαζί τους συνολικά 16 μήνες, όπου και τους δίδαξε και τους μίλησε στον χριστιανισμό. Στη συνέχεια τον ακολούθησαν στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, όπου ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, αγαπημένοι και ευσεβείς, διαδίδουν τον χριστιανισμό και από εκεί επιστρέφουν στη Ρώμη για να συνεχίσουν να διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος εντυπωσιάστηκε τόσο από τις αρετές και τη χριστιανική τους δράση, ώστε τους μνημονεύει στις επιστολές του γράφοντας ότι για τις προσφερθήσεις υπηρεσίες τους και το θάρρος είναι ευγνώμων όχι μόνο εκείνος, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Ο Ακύλας και η Πρίσκυλα έμειναν ενωμένοι και αγαπημένοι μέχρι και την τελευταία στιγμή, όπου σύμφωνα με την ακολουθία του όρθρου, όταν ο Ακύλας είδε τη γυναίκα του να αποκεφαλίζεται και να μαρτύρει, είπε «Μπορώ να μη φανώ άνδρας εγώ, ανάλογα προς τη γυναίκα μου ανδρείος και πρόθυμος για αποκεφαλισμό για την πίστη του Χριστού», και την ακολούθησε στον θάνατο. Να λοιπόν, ποιους πρέπει τα ζευγάρια να μιμούνται, να ποιοι είναι οι προστάτες τους. Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκυλα ήταν δύο άνθρωποι που ήταν ερωτευμένοι μεταξύ τους, αδερφοί μου, όμως συγχρόνως είχαν και ένα κοινό έρωτα για ένα άλλο πρόσωπο, όχι ανθρώπινο, αλλά τον Θεό, τον ίδιο τον Ιησού Χριστόν και τον Τριαδικό Θεό. Και αυτός ο έρωτας για τον Χριστό αναζωογονούσε και τον μεταξύ τους έρωτα. Η Εκκλησία μας τιμά το Άγιο αυτό ζευγάρι στις 13 του Φλεβάρι κάθε έτους. Όμως, τα σύγχρονα χριστιανικά ζευγάρια ας μη μένουν μόνο σε μια ημέρα εκδηλώσεις του έρωτος και της αγάπης τους προς τον άλλον. Διότι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν υπάρχει τίποτε
Τίποτε πολυτιμότερο από το να αγαπιέται πολύ ο άνδρας από τη γυναίκα του και η γυναίκα από τον άνδρα της. Και πάλι, δεν είναι η περιουσία που φέρνει τον πλούτο στους συζύγους, αλλά η μεταξύ τους αγάπη.